Μέτωπο αντιπαράθεση, αντιπολίτευση συντεχνίων και κυβέρνηση ξέσπασε μια αφορμή την διαρροή προσχεδίου μελέτη του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου για τον εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου και ευρύτερα των ανελαστικών δαπανών. Όπω διέρευσε μετά την ενημέρωση τη Επιτροπή Οικονομικών τη Βουλή από αντιπροσωπεία του Δουνουτού, στι συστάσει του Ταμείου που περιλαμβάνονται σε μελέτη που διενεργεί εκ μέρου του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνεται η μείωση του κρατικού μισθολογίου με τον περιορισμό αυξήσεων, προσαρμογέ μισθών ανάλογα με την παραγωγικότητα, με πρόταση προ αυξήσει να δίνονται αναδιαιτία αντιετησίω ή στο 50% την προσωρινή αναστολή της ΣΑΤΑ και την κατάργηση του 13ου μισθού. Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει στους τεχνοκράτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πως δεν τίθεται κανένα θέμα κατάργησης του 13ου μισθού είτε της ΣΑΤΑ. Αφήνοντα ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμακωτή παραχώρηση τη ΣΑΤΑ. Με δηλώσει του ΣΤΟΚΙΠΕ, ο Υπουργό Οικονομικών είπε ότι η τελική μελέτη θα δοθεί στο Υπουργείο Αν όχι την Δευτέρα στι επόμενε δύο με τρει ημέρε. Ενδιαφέρον ωστόσο προκαλούν οι απαντήσει που επέλεξε να δώσει σε σχέση με δύο συγκεκριμένε ψυχέ των εισηγήσεων του Διεθνού Οργανισμού. Πρώτα για τον περιορισμό των κεκτημένων των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα από κανέναν ούτε από το κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι μια διαπίστωση ότι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα βρισκόμαστε συγκριτικά με άλλες χώρες σε ένα υψηλό επίπεδο όσο αφορά το μισθολόγιο. Δεύτερον, για τα περιπερικοπών στους μισθού. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα για συζήτηση με τα σημερινά δεδομένα για αποκοπέ υφιστάμενων μισθών. Η εισηγήσει του Ταμείου προκάλεσε ωστόσο την εντονή αντίδραση του ΑΚΕΛ, το οποίο εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, καλώντα την να προβεί σε επίσημη τοποθέτηση. Όλοι συμφωνούν ότι ο δημόσιο τομέα χρειάζεται εξορθολογισμό, ότι υπάρχει χάσμα αμοιβών με τον ιδιωτικό τομέα. Η λύση όμω είναι όχι η αφαίρεση δικαιωμάτων και μισών, αλλά η βελτίωση των αποδοχών και των όρων απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Το ότι το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο είναι εθισμένο στη λιτότητα δεν αποτελεί έκπληξη. Η ουσία όμω είναι η κυβέρνηση Νίκου Χρυστοδουλή τι λέει για τι εισηγήσει του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Αιτία πολέμου, το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα τη Πασίδη Στράτη Ματθαίου, σε οποιαδήποτε απόπειρα μείωση των μισθών στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεν αποτελεί λύση η μείωση των απολαβών των δημόσιων υπαλλήλων για να εξισορροπηθεί η μισθοδοσία του με του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα. Η ουσία είναι σταδιακά να βελτιωθούν οι στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορεί το συνδικαλιστικό κίνημα να απεμπολίσει κατακτήσεις δεκαετιών.